Καλημέρα σε όλους σας. Αρκετοί από εσάς είμαι σίγουρη ότι ξενυχτήσατε μπροστά στις οθόνες της τηλεόρασης, περιμένοντας αυτό τον ανασχηματισμό που έγινε πραγματικά μαύρα μεσάνυχτα, μάλλον μετά τα μαύρα μεσάνυχτα, αλλά τελικώς κανείς δεν έφυγε νύχτα. Εκτός βεβαίως της κυρίας Μπατζελή. Αντιθέτως ήρθαν 17 καινούργοι που μαζί με τους παλιούς καλούνται να λύσουν το πολύ δύσκολο γρίφο που λέγεται «Διώξε τα μαύρα σύννεφα της οικονομίας που έχουν ξανασχηματιστεί πάνω από τη χώρα μας». Διότι σενάρια περί χρεοκοπίας της Ελλάδας κάνουν ξανά την εμφάνισή τους. Για να τα δούμε τώρα όλα αναλυτικά. 48 μέλη απαρτίζουν το νέο κυβερνητικό σχήμα, εκ των οποίων τα 17 εισέρχονται για πρώτη φορά στην κυβέρνηση. Αναβαθμίζονται Ραγκούσης Χρυσοχοΐδης, μετακινούνται Κατσέλη Λοβέρδος, Ξενογιαννακοπούλου. Εκτός η κυρία Μπατζελή. Στις 12 το μεσημέρι σήμερα η ορκομοσία και εμείς εδώ για να τα παρακολουθήσουμε όλα λεπτό προς λεπτό. Τη δεύτερη δόση ύψους 9 δισεκατομμυρίων ευρώ από το μηχανισμό στήριξης προς τη χώρα μας αναμένεται να εγκρίνει το ECOFIN που συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες. Με υψηλά ιστάμενο στη Συντρακόμ, τη Siemens και του ΟΤΕ αποκαλύπτουν οι επιστολές του Παντελή Καρακώστα, οι οποίες κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας για τη Siemens. Και είχαμε νέα ισχυρή έκρηξη σε ηφαίστειο στη Σουμάτρα της Ινδονησίας. Η έκρηξη ήταν η ισχυρότερη που έχει καταγραφεί από τα τέλη του Αυγούστου, όταν το ηφαίστειο πέρασε σε ενεργή φάση ύστερα από 400 ολόκληρα χρόνια. Ελάτε λοιπόν να δούμε μαζί όλα όσα θα συμβούν σήμερα στην Ελλάδα. Πρωτίστως και κυρίως και στον κόσμο κατ' επέκταση, θυμίζουμε ότι έχουμε την ορκομοσία του νέου σχήματος της κυβέρνησης στις 12 και θα είμαστε εκεί για να παρακολουθήσουμε τα πάντα. Στο μεταξύ, αφού καλημερίσω και όλους τους συναδέλφους, όλες τις γωνίες της Ελλάδας που είναι έτοιμοι για το ρεπορτάζ, διότι πέραν του ανασχηματισμού και η ειδησιογραφία τρέχει και είναι πολύ πλούσια σε θέματα σήμερα, θα καλωσορίσω κοντά μας τους ξενύχτηδες, την Έλτη Τριανταφύλου και τον Χρήστο τον Κούτρα, οι οποίοι. Καλημέρα. Εγώ πρέπει να σου πω, ήμουν στο σπίτι, στην οθόνη της τηλεόρασης και περίμενα. Εσείς ήσασταν στην εφημερίδα, στη Βουλή και περιμένατε να εξελιχθούν τα πράγματα. Μάλλον πέρασε λίγο πιο δύσκολα. Ανασχηματισμός after. Πολύ after. Έτσι, τόσο after που. Τι παρασκήνιο υπήρξε, Έλλη. Κοίταξε, ο Χρήστος είναι καλύτερος να σου πει. Έλα, Χρήστο, πάμε να δώσουμε το λόγο κατευθείαν στο ασθενές φίλο, το αντρικό. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να σου πω. Και καταπονημένο. Ότι λιώσαμε στη Βουλή. Όταν λέμε λιώσαμε. Περιμέναμε όλοι. Τι θα γίνει. Ο Πρωθυπουργός έφυγε στις 9:20 από τη Βουλή και στη συνέχεια ξεκίνησαν τα τηλεφωνήματα. Και από τις 9:20 ανά πάσα στιγμή και δευτερόλεπτο θα γινόταν ο ανασχηματισμός που έφτασε να γίνει τελικά 2 παρά το ξημέρο. Ναι, ξεκίνησαν τα τηλέφωνα. Δεν έχουμε καταλήξει γιατί υπήρξε αυτή η καθυστέρηση. Δεν καταλάβαμε γιατί υπήρξε. Για να δούμε πώς κατάλαβαν οι εφημερίδες. Όχι, δεν κατάλαβαν. Και δεν νομίζω ότι κατάλαβε κανένας. Γύρω στις 1 η ώρα τη νύχτα. Είχε πραγματικά, ήμασταν όλοι επιποδός, διότι προσπαθούσαμε να καταλάβουμε και μέσα από τηλέφωνα που κάναμε όλοι. Αν έχει υπάρξει κάποια σημαντική εμπλοκή, αν κάποιος από τους κορυφαίους είπε ένα μεγάλο όχι. Είχαμε πλάσει χιλιάδες σενάρια. Τα δεδομένα, διότι δεν μπορούσε να εξηγηθεί διαφορετικά πώς λίγο πριν τις 9 ξεκίνησαν τα τηλέφωνα και είχε φτάσει η νύχτα. Και δεν ξέραν οι εφημερίδες καν πώς θα βγούνε. Περιττό να σου πω το τι ανέκδοτα έπεσαν χτες το βράδυ, έτσι. Κράτα μερικά. Πριν δούμε την καθημερινή, τη δική μας δηλαδή εφημερίδα, την κρατώ για το τέλος. Ας δούμε τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα. Τι γράφει σήμερα το Βήμα για τον ανασχηματισμό, βεβαίως πρώτο θέμα σε όλα τα φύλλα σήμερα. Τους κεντρικούς τίτλους θα διαβάσω μόνο, τον μεγάλο τίτλο κάθε εφημερίδας και θα επανέλθουμε και στις 11 και μάλλον αργότερα στην εκπομπή με όλα τα υπόλοιπα. Κυβέρνηση ρήξεων λοιπόν με ισχυρή πεντάδα είναι ο τίτλος στο σημερινό Βήμα. Στην Ελευθεροτυπία τα βλέπει μέρα και γελά. Κυβέρνηση παλιά Σκοπής πλην Παμπούκι. Στον Ελεύθερο Τύπο, τίτλος «Κυβέρνηση, μαύρα μεσάνυχτα και υπουργοί της πιτζάμας». Στην εφημερίδα «Τα Νέα» ο πρώτος τίτλος «Οι τρεις και ένας άσοι του Γιώργου» με τις φωτογραφίες των προσώπων που αποτελούν τους άσους. Στο Έθνος «Δύναμη κρούσης με τρεις υπερυπουργούς», ενώ στην απογευματινή «Υπουργοί του Μεσονυχτή».